αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτή, καθώς και ο Χριστός στην Εκκλησία. Αδερφέ, εγώ την εκτρέφω και την περιθάλπω. Τι έχω τις επιρρέτριες, τις δίνω και χρήματα, τις δίνω τροφή, τι θέλει, φούστες, κουρέματα, τι θέλει, μαγειρέματα, ταξίδια, τα παρέχω όλα. Τι άλλο να κάνω. Εγώ λέει, δαπανώμαι για αυτή. Δουλεύω 24 ώρες για να την έχω βασίλισσα. Περίμενε λίγο. Εδώ μιλάμε για μυστήριο γάμου. Δεν μιλάμε για χολιγουντιανές καταστάσεις, ούτε για σαπουνόπερας. Εδώ μιλάμε για το μυστήριο του γάμου. Εκτρέφει και περιθάλπει αυτή, όχι όπως εκείνος νομίζει, αλλά καθώς ο Χριστός τα κάνει αυτά στην Εκκλησία. Τι σημαίνει εκτρέφει? Την ταΐζει πνευματική τροφή. Την ταΐζει πνευματική τροφή. Εκτρέφει και περιθάλπει αυτή, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία. Τι σημαίνει όμως ταΐζει αυτήν πνευματική τροφή? Της μιλάει με αποκάλυψη. Την αγαπάει με αποκάλυψη. Τη μαλώνει με αποκάλυψη. Την ελέγχει με αποκάλυψη. Ο καθένας μπορεί να μαλώνει. Ο καθένας μπορεί να ελέγχει. Αν δεν γίνεται με αποκάλυψη, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν είναι εκτροφή γυναικός, μπορεί να είναι εκτροφή χείρου. Εκτροφή γυναικός δεν είναι πάντως. Το θέμα είναι, έχουμε γυναίκα ή έχουμε ένα γουρούνι? Γυναίκα έχουμε. Γυναίκα μας χάρισε ο Θεός. Έτσι δεν είναι? Εκτρέφει λοιπόν αυτήν και περιθάλπει αυτή. Τι σημαίνει περιθάλπει αυτή? Σημαίνει ότι εγώ, ο Θεός να με κάνει, είμαι για αυτήν το καταφύγιο της. Είμαι το στήριγμά της. Είμαι ο εξομολόγος της, είμαι ο άντρας της, είμαι ο φίλος της. Αυτός είμαι εγώ. Αυτός ελπίζω να γίνω. Αυτός θα έπρεπε να είμαι. Να τι σημαίνει περιθάλπη αυτή. Το κείμενο λέει θάλπη αυτή. Είναι, το θάλπη σημαίνει πέραν από το κανονικό ασφάλεια, υπερβολική ασφάλεια. Την έχει δηλαδή πανταχώθεν περικυκλωμένη, όχι για να την αστυνομεύει, αλλά για να μην είναι εκτεθειμένη στους κινδύνους και να έχει πάντοτε το αίσθημα της ασφαλείας, της ζεστασιάς και της θαλπορής. Αυτό πάλι είναι δουλειά του Χριστού για να το κάνει στην Εκκλησία, όπως είναι δουλειά η δική μου να το κάνω στη γυναίκα μου. Το θέμα είναι, εγώ για τη γυναίκα μου είμαι καταφύγιο? Ή είμαι, κύριε, κύριε, κάνω μια προσευχή να απομακρυνθεί κανένα 2 ώρες, μπας και μπορέσω και να σάνω? Ήρθες κιόλας. Μα δεν ήταν να πας εκεί. Τι συμβαίνει εδώ, κάτι γίνεται, ξέρω, έτσι. Όχι έτσι.